Το κλασικό που με ρωτάνε όλοι είναι γιατί δεν ξεκίνησε από μένα το Me Too. Γιατί δεν έγινα η αφορμή να ξεκινήσει το Me Too. Και ο λόγος που, αν θέλεις, μίλησα και στο πρωινό της Face ήταν γιατί πια όταν συνέβη όλο αυτό έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα για συγγνώμες που δεν σε ακούσαμε τότε, τώρα δικαιώνεσαι και όλο αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν ήμουνα τότε η Σοφία η Μπεκατόρου που μιλούσε, η Ολυμπιονίκης. Ήμουν η Σοφία η Παυλίδου. Ευχαριστώ και εγώ τη Σοφία Μπεκατόρου για τον δρόμο που μας άνοιξε. Και σε καμία περίπτωση αυτό που συνέβη στην Ολυμπιονίκη μας δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που συνέβη σε μένα και στην ηλικία που τη συνέβη. Από εκεί και πέρα ήταν μια περίοδος που ήταν ανοιχτά τα θέατρα και αυτό πιστεύω ότι έκανε και τους συναδέλφους μου να μην με υποστηρίξουν καθόλου. Και σε συνδυασμό με το ότι δεν είχα στήριξη ούτε από τα μέσα, ούτε από την ίδια την παραγωγή. Αυτό λοιπόν δεν με έκανε να ξεσηκώσω κάποιο κίνημα. Επίσης συνδυαστικά με το γεγονός ότι εγώ αυτό δεν το επικοινώνησα εγώ και δεν ήθελα να επικοινωνηθεί, γιατί είχα τότε δύο παιδιά στην εφηβεία και ήθελα όσο το δυνατόν πιο ήρεμα να γίνει. Νομίζω είχες πει τη φράση ότι αν μου είχε ζητηθεί συγγνώμη θα ήμουν... Σίγουρα αν υπήρχε άλλη αντιμετώπιση από την άλλη πλευρά, γιατί είμαι άνθρωπος και καταλαβαίνω πολύ καλά τους ανθρώπους και όλοι κάνουμε λάθη. Έτσι. Από εκεί και πέρα, πέρα από το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε μια συγγνώμη, έγινε και όλο αυτό το πανηγύρι, θα το πω, για ένα μήνα. Κάτι που δεν το ήθελα και δεν ήταν επιλογή μου και δεν μιλούσα τότε καθόλου και ο κόσμος νόμιζε ότι δεν μιλάω γιατί έχω άδικο ή προσπαθώ να κρυφτώ. Σε καμία περίπτωση δεν συνέβαινε αυτό. Εγώ εκείνη την εποχή θα ήθελα και εγώ να το επικοινωνήσω και να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα για ανθρώπους που δεχόντουσαν βία είτε στην οικογενειακό τους περιβάλλον είτε στον επαγγελματικό τους χώρο. Απλά τους άκουγα και ίσως απάλυνα τον πόνο τους. Τώρα όμως είμαι χαρούμενη που γίνεται όλο αυτό, κάτι που εγώ δεν κατάφερα τότε να κάνω, γιατί πια αυτοί οι άνθρωποι έχουν συλλόγους που έχουν δημιουργηθεί και μπορούν να απευθυνθούν, έχουν γραμμές επικοινωνίας τηλεφωνικές και αυτά όλα συνέβησαν μετά από αυτό που έγινε.